τις εκτιμήσεις της για το μέλλον του τουρισμού που βασίζονται στη στρατηγική πολιτική που η διακατήρτησε ως Υπουργός Τουρισμού τα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε χθες το απόγευμα σε σύσκεψη φορέων που έγινε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά μίλησε για τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και τους στόχους που έπιασε ο τουρισμός τότε, ενώ εστιάζοντας στο σήμερα και στο αυξημένο κόστος που παρατηρείται, υπογράμμισε ότι θα πρέπει άμεσα να αναπτυχθεί ο βιώσιμος τουρισμός και να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στον τομέα αυτό. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που θέλουμε είναι να δούμε το όραμά μας, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής πολιτικής που θα έχει συνέχεια. Και που αυτό φυσικά αφορά τις υποδομές. Πρέπει να δούμε την πράσινη μετάβαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει όλα αυτά να μην έχουν κόστος για τους πολίτες. Ωστόσο, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στην Ελλάδα και δις τις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές είναι και η έμπρακτη στήριξη των δημόσιων δομών υγείας που δυστυχώς αργοπεθαίνουν από τα χρόνια της πανδημίας και έπειτα. Αν δεν αντιστραφεί αυτό το διαλυτικό κλίμα και στο ΕΣΥ και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, η επόμενη μέρα για τη δημόσια περίθαψη θα είναι πάρα πολύ ζωφερή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο με ένα νέο πλαίσιο κινήτρων. Άρα χρειάζεται να ξαναγίνει το ΕΣΥ ελκυστικό. Μιλώντας επίσης η Έλενα Κουντουρά και για την ανάπτυξη που δυστυχώς, όπως είπε, δεν είχαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μετά την πανδημία, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της, λέγοντας πως η ελληνική πλευρά δεν αξιοποίησε ως όφιλε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα κριτήρια δεν μπαίνουν από την Ευρώπη. Τα κριτήρια τα βάζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και δυστυχώς είναι τόσο αυστηρά αυτά τα κριτήρια που το 75% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έξω από τα προγράμματα, αλλά και το 90% των τουριστικών επιχειρήσεων δεν μπορούν ούτε να αναβαθμιστούν, αλλά ούτε και να γίνουν ανακαινήσεις και να στηριχθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμάς μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Και θεωρούμε ότι εάν δεν στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά πραγματικά της οικονομίας, θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας τέλος την ασύλληπτη ναυτική τραγωδία, τόνισε πως ήρθε η ώρα η Ευρώπη να αλλάξει την πολιτική της για τη μεταναστευτική πολιτική και το άσυλο.